Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 2 Νοεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Θα παρακολουθήσουμε πρώτα τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Βουλιάζει από τα κρούσματα και τις ελλείψεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. 11 εκπαιδευτικοί του Εύρου θετικοί στον κορονοϊό, αναλυτικά τα κλειστά σχολεία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λουκέτο στην εστίαση, στροφή των καταστηματαρχών στο delivery και το πακέτο. Ξεπερνούν τους 40 οι ασθενείς που νοσηλεύονται σήμερα με COVID-19 στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, με τους 3 από αυτούς να είναι διασωληνωμένοι. Για την περίθαλψή τους έχει διαμορφωθεί κατάλληλα και η παθολογική κλινική, η οποία πλέον θα νοσηλεύει και ασθενείς με κορονοϊό. Παράλληλα, θετικοί στον κορονοϊό έχουν βρεθεί και είναι οι γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου, γεγονός που έχει προβληματίσει τους εργαζόμενους. Περισσότεροι από 40 ασθενείς με κορονοϊό, αναστολή όλων των προγραμματισμένων χειρουργείων και κρούσματα σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό είναι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ο πρόεδρος των εργαζομένων από την περασμένη Τρίτη δήλωσε στη Δέλτα Τηλεόραση ότι εντός ημερών η μονάδα των λοιμώξεων και η μονάδα COVID-19 δεν θα είναι αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες της υγειονομικής περιφέρειας. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε πολύ σύντομα και πλέον η παθολογική κλινική διαμορφώθηκε κατάλληλα προκειμένου να νοσηλευτούν σε αυτήν ασθενείς με COVID-19. Τα περιστατικά αυτά φτάσαμε σε τέτοιο αριθμό για το νοσοκομείο μας και η προετοιμασία που είχε γίνει με τον θάλαμο του, με τη μονάδα του COVID στο -1 στο νοσοκομείο μας δεν ήταν ικανή με τις 34 κλίνες να καλύψει όλα αυτά τα περιστατικά, γιατί η αύξηση, όπως είπα, τις τελευταίες μέρες ήταν προοδευτικά πάρα πολύ μεγάλη. Με αποτέλεσμα σήμερα που μιλάμε έχουμε ξεπεράσει τα 40 περιστατικά θετικών κοσμάτων στο νοσοκομείο μας και από την Παρασκευή αργά το μεσημέρι πάρθηκε η απόφαση για να καλύψουμε την νοσηλεία αυτών των περιστατικών, αυτών των ασθενών, να έχουμε μια επέκταση και νοσηλεία των ασθενών με COVID στον παθολογικό τομέα, στον αλφα παθολογικό τομέα. Καταλαβαίνετε ότι η ροή των πραγμάτων ανησυχεί ιδιαίτερα όλο τον κόσμο, σαφώς και τους εργαζόμενους. Ο αριθμός των νοσηλευόμενων με κορονοϊό αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Είναι ενδεικτικό ότι στις 27 Οκτωβρίου νοσηλεύονταν 25 ασθενείς με κορονοϊό, 2 από τους οποίους διασωληνωμένοι. Σχεδόν μια εβδομάδα μετά, περισσότεροι από 40 ασθενείς νοσηλεύονται με κορονοϊό. Το μόνο θετικό στοιχείο είναι ότι παραμένει μικρός ο αριθμός όσων είναι διασωληνωμένοι. Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας ήταν 3 οι ασθενείς αυτοί. Στο νοσοκομείο, θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν να είναι γιατροί και νοσηλευτές, σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων. Έχουμε και τεστ θετικά στους εργαζόμενους, σε ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό. Αυτό θα κάνει τη δουλειά μας στο επόμενο διάστημα ακόμα δυσκολότερη, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι επαφές δεν μπορούν να πάψουν να υπάρχουν μέσα στο χώρο εργασίας, με αποτέλεσμα κατά την ιχνηλάτηση να βγαίνουν και περαιτέρω συνάδελφοι από αυτών που έχουν βγει θετικοί τις τελευταίες μέρες και να φεύγουν από την δουλειά. Έχουμε ξεπεράσει τους 6-7 συναδέλφους. Δεν ξέρω με τα τεστ περαιτέρω και τις επόμενες μέρες πώς θα πάμε, αλλά όταν υπάρχει αυτή η προοδευτική αύξηση και λόγω των τεστ και λόγω των επαφών, γιατί θέλω να τονίσω ότι βλέπουμε ότι και στη μαθητική κοινότητα αλλά και στα πανεπιστήμια τις τελευταίες μέρες υπάρχει τεράστια έξαρση. Όλα αυτά υπάρχει μια μεταδοτικότητα πάρα πολύ έντονη με διάφορες πηγές. Μπορεί οι συνάδελφοί μας αυτοί να μην έχουν κολλήσει από το χώρο εργασίας, μπορεί να έχουν κολλήσει από το συγγενικό τους περιβάλλον. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί κανένας. Απλώς εγώ θέλω να επισημάνω τις επιπτώσεις οι οποίες έχει στην εργασία μας, παράλληλα με τις όποιες ελλείψεις καταγράφουμε και όλο το προηγούμενο διάστημα και παλιότερα. Όσοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό βρίσκονται σε καραντίνα και εκτιμάται ότι θα προκύψουν και άλλα κρούσματα το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα ερωτήματα προκύπτουν για τα κενά που αφήνουν πίσω τους οι εργαζόμενοι που αναγκαστικά παραμένουν στα σπίτια τους. Η ενίσχυσή μας δεν είναι τέτοια που να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις αυξανόμενες πλέον ανάγκες. Όταν έχουμε προσθέσει 8 νοσηλευτές και μας βγαίνουν άδειες ειδικού σκοπού
φεύγουν με θετικά τεστ συνάδελφοι. Από την εχνηλάτηση επίσης και η ενίσχυση δεν είναι τέτοια που θα είναι μια πραγματική ενίσχυση για το νοσοκομείο μας. Νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα το οποίο μας προβληματίζει ιδιαίτερα εμάς τους εργαζόμενους. Το νοσοκομείο έχει προχωρήσει στην αναστολή όλων των προγραμματισμένων χειρουργείων, ενώ πραγματοποιούνται μόνο τα έκτακτα. Η διοίκηση πήρε άμεσα την απόφαση, μάλλον, με συγχωρείτε, να σταματήσουν τα χειρουργεία. Θα μείνουμε μόνο με έκτακτα χειρουργεία. Σαφώς εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι θα πρέπει να υπάρχει αυστηρότατος έλεγχος στην τήρηση της κατάστασης των τακτικών χειρουργείων, αλλά χειρουργεία τα οποία είναι επίγοντα και θεωρούνται ως έκτακτες περιπτώσεις, θα πρέπει και αυτά, καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει στη μέση ο κίνδυνος ανθρώπινης ζωής, να χαθεί ανθρώπινη ζωή, με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του COVID, να χειρουργηθούν άμεσα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κώστα Βενετίδη. Κύριε Βενετίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κουματζίδου. Από σήμερα, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε, από σήμερα το βράδυ τα ξημερώματα αλλάζει και πάλι η καθημερινότητα των πολιτών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε μπει στην κόκκινη κατηγορία πλέον, ανάμεσα μεταξύ των δύο ή τριών πλέον κατηγοριών που υπάρχουν στον υγειονομικό χάρτη. Ποια θα είναι η διαφορετική μέρα στο εξής, κύριε Βενετίδη? Θα είναι πολύ διαφορετική μέρα, κυρία Κουματζίδου. Πραγματικά είδατε ότι η κεντρική και βόρεια Ελλάδα υπάρχει έντονο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν και στην περιφέρειά μας. Η καθημερινότητα, η κανονικότητα και οι συνήθειες των ανθρώπων πραγματικά αλλάζουν πάρα πολύ. Θα βιώσουμε ξανά τα μέτρα που πάρθηκαν, αν θυμάστε καλά, τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, που είχαμε τότε τις καραντίνες, τις λεγόμενες κοινωνίες. Πραγματικά είναι δύσκολα τα μέτρα σε μια κοινωνία που πραγματικά έχει κουραστεί, και αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, αλλά με τα θέματα υγείας τελικά δεν πρέπει να παίζουμε και ας ελπίζουμε να βγει γρήγορα το αντίδοτο, το εμβόλιο, το φάρμακο, για να μπορούμε πλέον να ταινίζουμε το μέλλον μας πλέον με μια αισιοδοξία περισσότερη και για να μπορέσουμε πλέον να λειτουργήσει και η κοινωνία και η οικονομία βασικά. Εσείς από την ενημέρωση που σίγουρα έχετε μια καλύτερη ενημέρωση, μια γενικότερα καλύτερη εικόνα μάλλον από την περιφέρειά μας, υπάρχει περίπτωση να πάμε και στην γκρι κατηγορία πλέον που από σήμερα είναι σε ισχύ αυτή της του ολικού τοπικού lockdown? Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα κάναμε μια τηλεδιάσκεψη, η Αντιπεριφερειακή Συγχωρική μαζί με την και η Θεματική μαζί με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, με τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας, και βγάλαμε κάποια συμπεράσματα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί από ένα δίκτυο ασφαλείας να μεταβούμε σε έναν μεγαλύτερο ή ακόμα και μικρότερο. Να θυμίσω ότι στην περιφέρειά μας από τις 18 Αυγούστου και έως 20 Οκτωβρίου, ένας πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τα κρούσματα ήταν ελάχιστα. Το μετρούσαμε στα δάκτυλα ενός χεριού. Μέσα σε μία εβδομάδα, σε 10 μέρες θα έλεγα, πραγματικά είχαμε μια ραγδαία αύξηση. Όσον αφορά για την γκρι περιοχή που λέτε, που υπάρχει πλέον και αυτή, όπως είναι ο νομός Ερών και ο νομός Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει λίγο μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας και στην περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης. Εμείς ελέγχουμε αυτό το φαινόμενο. Θα είμαστε σε συνεχή επαφή και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και με τον ΕΟΔΗ, που έχουν την αποκλειστική ευθύνη και τον ορισμό το πώς θα καταπολεμηθεί αυτή η επιδημία. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν τα μέτρα από αύριο και αν δούμε ότι υπάρχει μια έξαρση ή μια ελάττωση ή ανάλογα και μείωση, ανάλογα θα δράσουμε και θα στοχοποιήσουμε κάποιες ομάδες πληθυσμιακές, πάντα βέβαια σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ και με τη συνδρομή τη δικιά μας, όπου χρειαστεί και ό,τι χρειαστεί από εμάς θα το κάνουμε για αυτή την περίπτωση. Επαναλαμβάνω, ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορούμε να βγάλουμε. Ευελπιστούμε όμως ότι με τα μέτρα, γιατί κάποια στιγμή παίρνονται μέτρα. Είναι, και σίγουρα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτά τα μέτρα που θα ξεκινήσουν από αύριο να είναι σε ισχύ, δεν πάνε να πει ότι θα αποδώσουν και τις επόμενες 2-3 μέρες, κύριε Βενετίδη, έτσι. Ακριβώς. Έχετε δίκιο, κυρία Κουματζίδου. Έχει αποδειχθεί και από το μέλλον, από το παρελθόν μάλλον, που έχουμε τα στοιχεία, ότι περίπου σε 15 μέρες μπορεί να έχουμε κάποια αποτελέσματα.
Οπότε βλέποντας τα επιδημιολογικά στοιχεία, ανάλογα θα αποφασιστεί κάτι καλύτερο ή κάτι χειρότερο. Αυτό είναι βέβαια και στο χέρι των πολιτών που για άλλη μια φορά, μάλλον εδώ και 8 μήνες, καλούνται συνεχώς, επαναλαμβάνω, και οφείλουμε να τους δώσουμε και συγχαρητήρια. Είναι μια κοινωνία, βέβαια δεν είναι μόνο ελλαδικό φαινόμενο, ούτε της περιφερειάς μας, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, αλλά τελικά οφείλουμε ιδιαίτερα για να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες, γιατί στην ουσία αυτές κινδυνεύουν, κυρία Κουματζίδου, από τα στοιχεία που έχουμε πει, να πω και ορισμένα στοιχεία, ότι το 70% περίπου των κρουσμάτων παρουσιάζονται αυτή τη φορά σε νέους ανθρώπους, από 20 χρονών έως 30 περίπου. Αλλά βέβαια βλέπετε ότι στις εισόδους στα νοσοκομεία μας πηγαίνουν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που εκείνοι χρήζουν περισσότερης φροντίδας. Άρα λοιπόν, να σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια, αν υπάρχουν 500-600 κρούσματα, στα νοσοκομεία μας υπάρχουν μέσα 30 ή 40 άτομα. 40 περίπου. Έτσι είναι ένα ποσοστό περίπου να το αναλύσουμε. Mm-hmm. Βλέπετε λοιπόν ότι οι περισσότεροι και κυρίως οι νέοι το περνάνε είτε ανώδυνα είτε με πολύ ήπια συμπτώματα. Άρα λοιπόν οφείλουμε από την αρχή, ακόμα επιδημιολόγοι όπως λένε, να προστατεύσουμε αρχικά τις ευπαθείς ομάδες. Και όταν λέω ευπαθείς ομάδες, εκτός από τις ηλικιακές ομάδες μεγάλες, είναι με τα χρόνια νοσήματα και βεβαίως τις ομάδες που είναι στην πρώτη γραμμή. Και αναφέρομαι στους νοσηλευτές, στους γιατρούς, στους συνοριοφύλακες, στην αστυνομία, στο στρατό μας. Είναι κάποιες ομάδες που έχουν επιπτώσεις και άλλες εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αρχικός μας στόχος εμάς σαν περιφέρεια είναι, με συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ, να κάνουμε ό,τι δυνατόν πρώτα να προστατευτούν οι ομάδες που είναι στην πρώτη γραμμή και είναι στην καταπολέμηση είτε της επιδημίας είτε άλλων καταστάσεων, και εν συνεχεία να δούμε και τα υπόλοιπα δεδομένα τι ακριβώς θα συμβεί. Κύριε Βενετίδη, επειδή με αυτές τις ομάδες υψηλού κινδύνου συνδέονται και οι ομάδες των παιδιών, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και καταλαβαίνετε ότι εννοώ ότι όταν κλείνουν τα σχολεία, αυτά τα παιδιά θα πρέπει να τα κοιτάξουν οι παππούδες, και εκεί υπάρχει, γι' αυτό και το ζήσαμε, όπως είπατε, και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, με την απόσταση μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων, των παιδιών, των μικρών και των μεγάλων. Από την ενημέρωση που έχετε εσείς, ακόμη και από την σύσκεψη που έγινε σήμερα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αλλάξουν τα δεδομένα όσον αφορά τα κρούσματα τα οποία εντοπίζονται στα σχολεία και το κλείσιμο των τμήματων ή των σχολικών μονάδων? Μέχρι τώρα, είναι ωραίο το ερώτημα, κύριε Κουματζίδου. Μέχρι τώρα, να σας θυμίσω ότι εμείς σαν Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, πριν ανοίξουν τα σχολεία, είχαμε συναντηθεί με όλους τους προϊσταμένους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και με το Γενικό Διευθυντή της Εκπαίδευσης, γιατί πραγματικά ανησυχούσαμε τότε με το άνοιγμα των σχολείων τι ακριβώς θα γίνει. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι κλείνουν πολλά τμήματα από κρούσματα που είχαν και σε μαθητές είτε σε εκπαιδευτικούς. Και σας πληροφορώ ότι περισσότεροι είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν κρούσματα και κλείνουν τα τμήματά τους. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι ακόμα αντέχει το εκπαιδευτικό σύστημα, θα το πω. Αργότερα δεν ξέρω τι θα συμβεί, αν έχουμε επιδείνωση που ενδεχομένως να έρθει, γιατί και χειμωνιάζει ο καιρός και βλέπετε ότι η υγρασία και το κρύο είναι θετικός καταλύτης στον ιό. Μέχρι εκεί θα δούμε. Αν υπάρχει ένα ολοκληρωτικό κλείσιμο των σχολείων, βέβαια νομίζω ότι η εκπαίδευση είναι έτοιμη πλέον να κάνει τα μαθήματα με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, η οποία εφαρμόστηκε, όπως θυμάστε καλά, και τους αρχικούς μήνες που είχαμε τα κρούσματα. Κύριε Βενετίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ξέρετε τα δεδομένα όλα αυτά αλλάζουν μέρα με την ημέρα και είναι πάρα πολύ χρήσιμη και η δική σας συμβολή στην ενημέρωση των πολιτών, γιατί τώρα μπορεί να λέμε ότι τα σχολεία θα συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά σε μία εβδομάδα να έχουν αλλάξει τα δεδομένα, όπως και με τις περιοχές. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, κύριε Κουματζίδη. Ευχαριστώ και εγώ.
Στο κλείσιμο τώρα των σχολικών μονάδων και τάξεων στον Εύρο, έχει προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας μετά και τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη πληροφόρηση που παρέχεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, κρούσματα εντοπίστηκαν σε 2 σχολικές μονάδες του Δημοτήχου, 1 σε 1 του Σουφλίου και 9 της Αλεξανδρούπολης. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να διενεργηθούν τεστ στην σχολική κοινότητα, διαφορετικά εκφράζουν φόβους για μεγάλη διασπορά του ιού. Μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ κορονοϊού τουλάχιστον για τους εκπαιδευτικούς ζητά ο Σύλλογος Δασκάλων του Εύρου, καθώς τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε εκπαιδευτικούς μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας ήταν 11. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μία δασκάλα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης από την περασμένη εβδομάδα. Σε επίπεδο μαθητών δεν έχουμε πολλά κρούσματα. 1 ή 2 το πολύ κρούσματα έχουν εμφανιστεί από επιβεβαιωμένα, μιλάμε πάντα. Αλλά σε επίπεδο εκπαιδευτικών, μέχρι σήμερα το πρωί που είχα τελευταία ενημέρωση, είχαμε 11 εκπαιδευτικούς. Αυτό βέβαια είναι τα επιβεβαιωμένα, έτσι. Υπάρχουν βέβαια και οι συνάδελφοι που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Τότε σε αυτή την περίπτωση πάμε επίσης σε αναστολή λειτουργίας τμήματων, εφόσον δεν υπάρχει συνάδελφος που να μπορεί να καλύψει την απουσία τους. Δηλαδή αυτοί απομονώνονται στο σπίτι σε καραντίνα, μπαίνουν για 14 ημέρες. Στην Αλεξανδρούπολη κλειστά παραμένουν το πειραματικό δημοτικό σχολείο καθώς και το πρώτο νηπιαγωγείο, ενώ στις υπόλοιπες σχολικές δομές όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των τάξεων. Προφανώς ισχύει αυτό που είχαν αναφέρει οι ειδικοί, οι επιστήμονες δηλαδή, ότι τα παιδιά παρόλο που μεταφέρουν ισχυρό φορτίο του ιού δεν εκδηλώνουν συμπτώματα, από εκεί είναι φορείς δηλαδή, ασυμπτωματικοί. Και κατ' επέκταση αυτό εμφανίζεται στους συναδέλφους. Είναι δηλαδή από τους αριθμούς είναι ξεκάθαρο αυτό. Εμείς από την πλευρά μας, παρόλο που έχουν ενταθεί τα μέτρα και γενικά από την αρχή ήμασταν έτοιμοι, αλλά και τις τελευταίες εβδομάδες τα μέτρα έχουν γίνει πιο εντατικά και τις τελευταίες μέρες περισσότερο. Όμως παρόλα αυτά τα κενά αυτά δεν μπορούν να καλυφθούν. Πάμε στο αρχικό πρόβλημα, το χρόνιο, δηλαδή το ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί, δεν υπάρχουν δάσκαλοι, γιατί δεν έχουν γίνει διορισμοί. Είναι αναμενόμενο αυτό το μεγάλο κενό. Η τρύπα δηλαδή να υπάρχει. Σύμφωνα με την επίσημη πληροφόρηση που παρέχεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, κρούσματα εντοπίστηκαν σε 2 σχολικές μονάδες του Δημοτήχου, 1 του Σουφλίου και 9 της Αλεξανδρούπολης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κρούσματα έχουν εντοπιστεί στα 6 σχολεία, 1ο, 2ο και 3ο Γενικά Λύκεια της Αλεξανδρούπολης, 2ο ΠΑΛΑ Αλεξανδρούπολης, 2ο Δημοτικό Σχολείο Φερών, επίσης το 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό Σχολείο του Δημοτήχου, καθώς και το 4ο Νηπιαγωγείο Σουφλίου. Οι τάξεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους και επιβλήθηκε καραντίνα για όσους είχαν έρθει σε επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Το σημαντικό είναι ότι πολλοί εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων διδάσκουν σε περισσότερα από ένα σχολεία και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μεταφέρουν τον ιό χωρίς να το γνωρίζουν αφού δεν έχουν εξεταστεί. Δηλαδή οι συνάδελφοι αυτοί παρόλο που το σχολείο έχει κλείσει διδάσκουν σε άλλα αντίστοιχα σχολεία. Αυτό το επίσης ζητήσαμε από το Υπουργείο να υπάρχει και για τις ειδικότητες αυτή η απομόνωση. Όμως βλέπετε πώς λειτουργούμε στην πράξη. Άρα λοιπόν, εάν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, θεωρείτε ότι είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα κλείσουν κάποια στιγμή τα σχολεία? Έτσι όπως φαίνεται η κατάσταση, προς τα εκεί οδεύουμε. Παρόλο που εμείς κάνουμε ό,τι μπορεί να είναι δυνατόν. Μία σειρά σχολείων και τμήματων έχουν κλείσει σε όλη τη χώρα λόγω της πανδημίας και των μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω του κορονοϊού. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί δείτε αναλυτικά ποια σχολεία και τμήματα έχουν κλείσει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ξεκινώντας από τον Εύρο, το πρώτο πειραματικό δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης Αναστολή λειτουργίασε έως 7/11 το 20. 7ο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης από 12/11 του 2020 Αναστολή το τμήμα Β2.
3ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης έως 10 ενδεκάτου το 20 αναστέλουν τη λειτουργία τους στα τμήματα Γ1 και Γ1-2 ανθρωπιστικών σπουδών, έως και 5 ενδεκάτου το 20 τα τμήματα Β2 και Β1-1 ανθρωπιστικών σπουδών, έως και 6 ενδεκάτου το 20 και τα τμήματα Γ2, Γ2-1 έως και 10 ενδεκάτου το 20. 2ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης έως 10 ενδεκάτου το 20 αναστέλουν τη λειτουργία τους τα τμήματα Γ3 και Γ πληροφορική. 1ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης αναστέλει τη λειτουργία του το Α4. 2ο Δημοτικό Σχολείο Φερών Αλεξανδρούπολης έως 13 ενδεκάτου το 20 αναστέλει τη λειτουργία της η Γ τάξη. 1ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης έως 10 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το πρώτο τμήμα και το ολοήμερο. 2ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης έως 12 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το τμήμα Γ εργαστηρίων. 3ο Δημοτικό Σχολείο Διδημοτήχου έως 12 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το τμήμα ΣΤΑΦ1. 4ο Νηπιαγωγείο Σουφλίου αναστολή λειτουργίας έως 12 ενδεκάτου το 20. 2ο Γυμνάσιο Διδημοτήχου έως 10 ενδεκάτου αναστέλουν τη λειτουργία του στα τμήματα Γ2 και Β3. Στη Ροδόπη τώρα. 1ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής αναστολή έως 5 ενδεκάτου το 20. Μητροπολιτικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής έως 8 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το Γ2. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής αναστολή λειτουργίας έως 3 ενδεκάτου το 20. Ειδικό Νηπιαγωγείο Κομοτηνής αναστολή λειτουργίας έως 3 ενδεκάτου το 20. ΙΕΚ Κομοτηνής αναστολή λειτουργίας έως 9 ενδεκάτου το 20. 5ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής αναστολή έως 8 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το ολοήπερο τμήμα. 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής έως 5 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το Γ2. 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής έως 9 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το Γ1. 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής έως 8 ενδεκάτου το 20 αναστέλει τη λειτουργία του το Α3 έως και 3 ενδεκάτου και το Β3 έως 8 ενδεκάτου. Εσπερινό ΕΠΑΛ Κομοτηνής έως 4 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το Α1. 3ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής έως τις 12 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το τμήμα Α5 έως και 3 ενδεκάτου και η Β τάξη έως 12 ενδεκάτου. 2ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής αναστέλουν τη λειτουργία του στα τμήματα Α4 και Β4. 10ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής έως 11 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το Α1. 6ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής έως 8 ενδεκάτου αναστέλουν τη λειτουργία του στα ΣΦ2 και ΣΦ3. Εσπερινό Γενικό Λύκειο Κομοτηνής αναστολή έως 9 ενδεκάτου το 20. Στη Ξάνθη τώρα. 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης έως 7 ενδεκάτου αναστέλουν τη λειτουργία του στα Γ5 και Γ θετικών σπουδών υγείας. Μειονοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Ξάνθης έως 8 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το Γ5. 4ο Γυμνάσιο Ξάνθης έως 6 ενδεκάτου το 20 αναστέλουν τη λειτουργία τους τα τμήματα Α1 και Α4 έως 5 ενδεκάτου και το Γ1 έως 6 ενδεκάτου. 5ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης έως 5 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το τμήμα Β2. 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ξάνθης έως 9 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το τμήμα Β Υγείας 2. 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης έως 12 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το Γ5 και 7 ενδεκάτου και το Α5 έως 12 ενδεκάτου το 20. 1ο ΕΠΑΛ Ξάνθης έως 11 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το Β Υγείας. 2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης αναστολή έως 13 ενδεκάτου. 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης έως 13 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το Α2. 13ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης έως 12 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το Β2. Στην Καβάλα. 3ο Γενικό Λύκειο Καβάλας έως 8 ενδεκάτου αναστέλουν τη λειτουργία τους τα τμήματα Β2 και Β θετική 2. Γενικό Λύκειο Λιμένα Θάσου έως 8 ενδεκάτου το 20 αναστέλουν τη λειτουργία τους τα τμήματα Γ Οικονομίας και Γ1 Ιστορίας. 18ο Νηπιαγωγείο Καβάλας έως 8 ενδεκάτου το 20 αναστέλει τη λειτουργία του το δεύτερο τμήμα. 14ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας από 8 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία της η Δέλτα Τάξη. Στη Δράμα τώρα. Η ΕΚ Δράμας έως 11 ενδεκάτου αναστέλουν τη λειτουργία τους τα Α1 τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας. Νηπιαγωγείο Δράμας Ειδικό. Αναστολή λειτουργίας έως 5 ενδεκάτου. 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Δράμας. Αναστολή λειτουργίας έως 5 ενδεκάτου το 20. 3ο Γυμνάσιο Δράμας. Έως 8 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το Α1. 5ο Γυμνάσιο Δράμας. Αναστολή λειτουργίας έως 9 ενδεκάτου. 4ο Γενικό Λύκειο Δράμας. Αναστολή λειτουργίας έως 9 ενδεκάτου. 6ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας. Έως 11 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το Γ1. 1ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας. Έως 11 ενδεκάτου αναστέλει τη λειτουργία του το τμήμα Β1. 8ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας. Έως 13 ενδεκάτου το 20 αναστέλει τη λειτουργία του το Γ2. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορονοϊού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών, ο κύριος Δίνος Χαριτόπουλος. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα σας.
Για πείτε μας, πώς σας βρήκε εσάς ο κορονοϊός, λοιπόν. Είπαμε, δεν κάνει διακρίσεις τελικά ο ιός αυτός και σίγουρα... Ίσα-ίσα. Εμείς είμαστε από τις πιο ευάλωτες ομάδες, γιατί καθημερινά ερχόμαστε σε επικοινωνία με πολλούς συνδημότες μας. Έχουμε και τελευταία είχαμε και την παρουσία εδώ φοιτητών από το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, όπου κάποια παιδιά βρεθήκαν θετικά. Γι' αυτό κλείσαμε και τη λειτουργία, κάναμε πρακτική άσκηση. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψεις. Είναι κάτι που όταν αναμειγνύεσαι με τον κόσμο, είσαι μάχημος και στις επάλξεις, μπορεί και να είσαι και σε ένα από αυτά τα θύματα. Το ευτύχημα είναι ότι έχουμε προνοήσει τώρα, κάνουμε στο γραφείο δημάρχου όλο το τεστ. Αύριο θα κάνουν και τα παιδιά της κοινωνικής υπηρεσίας. Θα δούμε με τον ΟΔΗ να κάνουν και οι υπόλοιποι στο Δήμο Βαρουνιάς Σαπών. Έχουν γίνει απολυμάνσεις από χθες, γιατί εγώ μόλις διαπίστωσα ότι υπήρχαν κάποια μικρά συμπτώματα, έδωσα οδηγίες και χθες το απόγευμα απολυμανθήκαν και το Δημαρχείο και το Μηχανοστάσια και το Κέντρο Κοινότητας και όλοι οι χώροι, για να έχουμε μια προνοητικότητα στο βαθμό που γίνεται. Πιστεύω ότι θα το περάσουμε και θα το περάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είχατε συμπτώματα εσείς, Δήμαρχε? Εμφανίσατε συμπτώματα και κάνατε το τεστ? Ναι, εγώ από χθες λίγο βήχα και λίγο προχθές. Μάλλον μίλησα με τον κύριο Πολυχρονίδη και ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια και τον Πρίτανη και τον κύριο Παναγόπουλο, τον λοιμοξιολόγο. Αναφερθήκαμε στα ζητήματα αυτά και σήμερα το πρωί πήρα νωρίς η ώρα 7:30-8 παρά που έκανα ένα τεστ και με ειδοποίησαν το απόγευμα ότι πήγε θετικό. Είναι αναμενόμενο. Σας λέω, τόσος κόσμος, τόσες συναναστροφές, τόσες συναλλαγές. Τηρούμε τα μέτρα, προσπαθούμε, αλλά δεν είναι πάντα βέβαιο και το πώς θα γίνει κάτι. Ωστόσο, εσάς ήταν θετικό και το ότι μεσολάβησε και το Σαββατοκύριακο και δεν είχατε και επαφή με το Δημαρχείο και με τους υπαλλήλους. Ναι, ευχαριστώ, ναι. Δηλαδή από το Σάββατο την Κυριακή, Δευτέρα δεν πήγα σήμερα καθόλου. Στο Δημαρχείο εννοείται, ήμουν από το πρωί στο νοσοκομείο, έκανα το τεστ, τώρα είμαι στο σπίτι, εντάξει, θα κάτσουμε τις 10-14 μέρες που προβλέπεται. Με τους συνεργάτες επικοινωνούμε συνεχώς. Προχωράει η ζωή, προχωράει η δουλειά, προχωρούν όλα. Ελπίζουμε να το περάσετε με τον πιο μαλακό τρόπο, με τον πιο ανώδυνο, Δήμαρχε. Έχουμε και εγώ, έτσι φαίνεται, θα δούμε. Όμως δεν νομίζω να υπάρξει κάτι πιο δυσάρεστο. Προς το παρόν δεν έχω κάτι. Περαστικά σας, Δήμαρχε, όλα καλά να πάνε. Να είστε καλά. Γεια σας. Καταστήματα εστίασης, γυμναστήρια, κινηματογράφοι και θέατρα βάζουν λουκέτο από την Τρίτη, από αύριο, μετά από απόφαση της κυβέρνησης που έχει στόχο τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού. Μετά την εξέλιξη αυτή, πολλά καταστήματα εστίασης Αλεξανδρούπολης αποφάσισαν να παραμείνουν ανοιχτά, παρέχοντας υπηρεσίες κατοίκων παράδοσης καθώς και πακέτου. Από αύριο και πάλι άνεργοι. Με αυτόν τον τρόπο σχολίασε το νέο λουκέτο που επιβάλλεται στην εστίαση από την Τρίτη η εργαζόμενη του κλάδου Μαρία Τσαούση. Το κλείσιμο της εστίασης ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο και το γεγονός ότι επιβάλλεται εν ώψη χειμώνα που συνεπάγεται πολλές υποχρεώσεις προκαλεί ασφυξία σε εργαζόμενους και επαγγελματίες. Από αύριο άνεργοι χιλιάδες Έλληνες, χιλιάδες όχι μόνο Έλληνες, για να μην λέμε μόνο για τους Έλληνες, από αύριο χιλιάδες άνθρωποι θα είναι άνεργοι για δεύτερη φορά. Αβεβαιότητα, ανασφάλεια και το άσχημο είναι ότι αυτή τη φορά κλείνει ο χώρος της εστίασης μία περίοδο όπου μπαίνει χειμώνας, τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά, τα παιδιά πάνε φροντιστήρια, τα παιδιά θέλουν τα κολατσιόν τους, πρέπει να βάλουμε τη θέρμανσή μας, πρέπει να κάνουμε τα κουμάντα μας και πάρθηκε και αυτή η απόφαση να κλείσει ο χώρος της εστίασης πρώτος. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε 2 ακόμα γύρους επιστρεπτέας προκαταβολής, την επέκταση του επιδόματος των 534 ευρώ για τους εργαζόμενους αναστολή εργασίας, αλλά και υποχρεωτική μείωση ενοικίου για τις επιχειρήσεις σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Δυστυχώς δεν επαρκούν, τόνισε η Μαρία Τσαούση. 500 κάτι ευρώ, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα τα πάρουμε. Λογικά θα τα πάρουμε μέσα στο Δεκέμβρη.
Δεν μας είπανε κάτι άλλο μέχρι τώρα, ούτε πότε θα δοθούν αυτά τα χρήματα ακριβώς να γνωρίζουμε, ούτε τίποτα. Είμαστε στον αέρα. Μας είπανε για ένα ποσό και έχουν μείνει όλα στον αέρα. Πότε θα τα πάρουμε δεν γνωρίζουμε. Το σίγουρο είναι, έτσι όπως το κόβω, ότι ο Νοέμβρης θα είναι πολύ δύσκολος για όλους μας. Πέρα από το μεροκάματο που είναι πάρα πολύ βασικό όταν κάνεις βιοπορισμό, το ψυχολογικό που κάθεσε σπίτι, ένας άνθρωπος που έχει μάθει να εργάζεται και να είναι στο πόδι ενός άστος. Άστο. Άστο. Γιατί αυτή τη φορά δεν μιλάμε για μια καραντίνα, όπου μια ολόκληρη Ελλάδα θα κάτσει στο σπίτι της. Η ζωή εκεί έξω συνεχίζεται κανονικά. Το λουκέτο ανακοινώθηκε το Σάββατο και το μέτρο ισχύει από την Τρίτη, οπότε οι καταστηματάρχες φρόντισαν να μην προβούν σε μεγάλες προμήθειες προϊόντων. Παρ' όλα αυτά, αρκετά εμπορεύματα θα παραμείνουν στα ψυγεία. Αρκετά, φυσικά θα μείνουν. Αλλά να πούμε και το καλό ότι τουλάχιστον μας ειδοποιήσαν από την Παρασκευή και δεν φορτωθήκαμε τόσα πολλά πράγματα, οπότε δεν έμειναν πάρα πολλά εμπορεύματα αυτή τη φορά. Την προηγούμενη φορά ανακοινώσανε την Παρασκευή για το Σάββατο. Τότε ήταν η καταστροφή. Είχαμε φορτωθεί τόσο εμπόρευμα που δεν ξέραμε τι να το, ούτε να το φάμε μπορούσαμε. Στο πλαίσιο των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή της δημόσιας αρχής, μεταξύ άλλων παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής ΦΠΑ για το μήνα Νοέμβριο και ως τα τέλη Απριλίου, με δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις από το 2021. Ακόμα όμως και μια κλειστή επιχείρηση έχει πολλά έξοδα, λένε οι επαγγελματίες. Πώς θα περάσουμε σπίτι, εντάξει, με λίγο άγχος αυτά τα έξοδα πολλά. Πάλι τονίζω ότι αυτά που μας λένε με 60% πρέπει να τα πληρώσουμε είναι πολλά για μας. Δηλαδή, πόσα μας είπα θα βοηθήσουν, 540 ευρώ είναι, αλλά θα έχουμε το τέβε μας, θα έχουμε το ενίκιο του μαγαζιού, το ρεύμα. Όλα αυτά θα τα έχουμε, δεν ξέρω τι να πω. Στην Αλεξανδρούπολη αρκετές επιχειρήσεις αποφάσισαν να κλείσουν από τη Δευτέρα, ενώ άλλοι θα συνεχίσουν να λειτουργούν προσφέροντας υπηρεσίες διανομής κατοίκων και παραλαβής από τα καταστήματα. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο των καταστημάτων εστίασης, τον Μάρτιο περίπου 45 καταστήματα ήταν δηλωμένα σε site παραγγελιών, ενώ σήμερα υπολογίζονται σε 90 και ο αριθμός αυξάνεται. Να ευχηθήσουμε την προσοχή σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς είναι αυστηρός ο νόμος, πρέπει να μαζευτούν όλα τα τραπεζοκαθίσματα που υπάρχουν στους εξωτερικούς χώρους, ώστε να μην κάθεται κόσμος. Επιτρέπεται η πώληση μέσω delivery και take away. Η αλήθεια είναι ότι στην περιφέρειά μας τα περισσότερα μαγαζιά θα μείνουν ανοιχτά για αυτές τις υπηρεσίες, καθώς είναι ένας δύσκολος χειμώνας που έρχεται και όλοι κοιτάνε με το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν ένα τζίρο ώστε να μπορέσουν να βγάλουν το χειμώνα που έρχεται. Θεωρούμε ότι τα μέτρα στήριξης είναι προσωρινά, είναι επιστρεπτέα, καθώς επιστρέφεται η κύρια χρηματοδότηση, γιατί την επιστρεπτέα 4 και 5 επιστρέφεται το 50%. Εμείς βλέπουμε ότι παίρνουμε όλα τα μέτρα που υπάρχουν στην Ευρώπη, δεν παίρνουμε όμως τα μέτρα στήριξης της Ευρώπης. Μετά την επιβολή και του νέου λουκέτου στην εστίαση, ο Νίκος Γεωργιάδης ζήτησε πραγματικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, μάλιστα αναφερόμενος στο πρόγραμμα Μη Επιστρεπτέας Ενίσχυσης, που πρόσφατα ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πρότεινε την αύξηση του ποσού που πρόκειται να δοθεί στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Με την εντολή κλεισίματος των καταστημάτων εστίασης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και νομίζω και Νοτίου Αιγαίου πλέον έχει διπλασιάσει ή τριπλασιάσει το ποσό που δίνεται στις επιχειρήσεις, και το οποίο αυτό ποσό, το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου το 50-60%, θα δοθεί αποκλειστικά στις επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν με κρατική εντολή αυτό το διάστημα. Νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει η περιφέρεια δικιά μας. Εμείς τις επόμενες μέρες θα κάνουμε κάποιες επαφές με την περιφέρεια. Εκτός από την εστίαση, λουκέτο επιβάλλεται στους χώρους ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης. Κινηματογράφοι, μουσεία, θέατρα και γυμναστήρια κλείνουν από την Τρίτη. Και για έναν άλλο κλάδο, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, ο οποίος πλήττεται όχι από τα νέα μέτρα τόσο, όσο από τα αυξημένα κρούσματα και τις επιπτώσεις που έχει ο μεγάλος αριθμός κρούσματων στην περιοχή μας. Θα πάμε στο κέντρο της πόλης, θα συναντήσουμε εκεί τον Γιώργο Χονδρόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ και την συνέντευξη. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Βρίσκομαι εδώ με τον κύριο Θεόδωρο Χατζηευαγγέλου, τον αντιπρόεδρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης των Ταξί. Καλησπέρα κύριε Χατζηευαγγέλου. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στο Δελτίο και νέα σε όλους. Νέα μέτρα λοιπόν για τα ταξί, αλλά εφαρμόζονται από αύριο, 3 Νοεμβρίου. Τι ακριβώς θα ισχύσει πλέον στα ταξί, τι αλλάζει για τον κορονοϊό? Στα ταξί θα ισχύσει και από αύριο στις 6 το πρωί θα μπορούν να επιβιβάζουν ένα άτομο, εκτός κάποιων εξαιρέσεων. Οι εξαιρέσεις είναι ανδρόγυνο, είναι γονέας με ανήλικα τέκνα, όπως επίσης και θα επιτρέπουμε δεύτερο άτομο όταν θα συνοδεύει κάποιον ασθενή σε γιατρό, νοσοκομείο και σε τέτοιες περιπτώσεις. Πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο για το δικό σας το κλάδο. Είχαμε πριν, ακούσαν οι τηλεθεατές μας ένα σχετικό ρεπορτάζ για την εστίαση πριν και τον έναν άλλον πολύπαθο κλάδο. Ήθελα να ρωτήσω και εσάς που είστε κάθε μέρα έξω στον δρόμο και βλέπετε τα πράγματα, πώς είναι η κατάσταση, πώς έχει επηρεάσει η πανδημία τα ταξί? Τα ταξί, ειδικά τα ταξί, τα έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Λίγο λιγότερο από την εστίαση που την κλείνει τελείως αύριο, αλλά δεν αφήνει πολλά περιθώρια και στους υπόλοιπους που θα κινούνται. Μην φανταστείτε ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα. Το ξαναζήσαμε Φεβρουάριο-Μάρτιο. Ήμασταν εδώ βέβαια εμείς. Δουλεύαμε, εξυπηρετούσαμε τις λίγες περιπτώσεις, αλλά οφείλουμε πάντα να είμαστε εδώ. Αλλά επηρεάζει. Όταν ο κόσμος δεν θα βγει, δεν θα έχει ένα λόγο για να βγει από το σπίτι, δεν θα χρησιμοποιήσει ούτε το ταξί ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι λογικό. Σας περιορίζουν τους πολίτες, τους πελάτες μέσα στο ταξί κατά έναν, ενώ τα λεωφορεία, ας πούμε, μπορεί να λειτουργούν και με μια χι πληρότητα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό είναι ένα πρόβλημα, παύλα παράπονο που έχουμε. Υποτίθεται ότι στο ταξί θα μπει μια παρέα η οποία μπορεί να είναι συγγενής, να είναι οικογένεια, να είναι όπως βλέπετε αυτή την ώρα φαντάρι που κοιμούνται σε ένα θάλαμο 10 μαζί, και στο ταξί βάζει τον περιορισμό που αυτοί που θα μπουν είναι γνωστοί μεταξύ τους, ενώ στα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως το αστικό, το λεωφορείο που είπατε, δεν γνωρίζεις το διπλανό σου και όμως τον ακουμπάς είσαι δίπλα. Αυτό είναι ένα παράπονο και ένα λάθος νομίζω που κάνουν. Να ξεχωρίζουν το ταξί από τα άλλα μέσα και να βάζουν σε εμάς τον περιορισμό του ενός ατόμου. Αυτό το μέτρο δηλαδή δεν θα λειτουργήσει θετικά, δεδομένου ότι για παράδειγμα μια παρέα δύο φίλοι θέλουν να πάνε σε κάποιον προορισμό, δεν θα πάρουν δύο διαφορετικά ταξί, δεν αυξάνει τον τζίρο συνολικά σε εσάς? Όχι, γιατί δεν θα πάρουν. Δεν υπάρχει ευημερία και η άνεση του χρήματος για να πάρουν δύο ταξί. Αυτό είναι πλέον πολυτέλεια. Εδώ 3 και 4 άτομα βάζουμε και πάλι υπάρχει δυσκολία στην πληρωμή. Απλά το καλό είναι ότι σε εμάς πλέον σε κάνει ακόμα πιο ασφαλέστερο σαν μέσο. Και όπως αποδείξαμε και τον Φεβρουάριο-Μάρτιο στην αρχή του κορονοϊού, δεν είχαμε ποτέ κανένα συμβάν, γιατί τα ταξί είναι πάντα ασφαλή και με όλα τα μέτρα υγιεινής που προβλέπονται και κάτι παραπάνω από αυτό που προβλέπετε. Και ένα τελευταίο, Αντιπρόεδρε, πώς θα επηρεάσει? Και εμείς. Άμεσα. Είμαστε αλυσίδα, είναι κρίκος. Αν δεν δουλέψει η εστίαση, δεν θα δουλέψουμε εμείς. Αν δεν δουλέψουμε εμείς, δεν θα δουλέψει κάτι άλλο. Είμαστε, ιδίως σε αυτή την πόλη που είναι μικρή πόλη, είμαστε αλυσίδα όλοι. Άμεσα θα επηρεάσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και πάντα εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας επιλέγει και να θυμίσουμε ότι εμείς είμαστε πάντα εδώ με οποιοδήποτε καιρό και ας μην επιδοτούμαστε από κανέναν με ούτε ένα ευρώ. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Χριστίνα, ξεκάθαρος ο αντιπρόεδρος των ταξί. Δύσκολα τα πράγματα και στο συγκεκριμένο του κλάδο και δεδομένου και τη σύνδεση που έχουν με την εστίαση. Και αυτός ο κλάδος θα δεινοπαθήσει τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, Χριστίνα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Χατζηευαγγέλου για την συζήτηση. Να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο τον Χοντρόπουλο. Και θα μείνουμε στα θέματα του κορονοϊού, καθώς κινητή μονάδα που βρίσκεται έξω από τα ιατρεία του Κέντρου Υγείας, το πρωινίκα στην Αλεξανδρούπολη, λαμβάνει δείγματα για τον κορονοϊό. Η μονάδα δειγματοληψιών για τον COVID-19 βρίσκεται στο σημείο από τις αρχές Οκτωβρίου και θα παραμείνει για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο. Τα δείγματα λαμβάνονται μετά από εντολή γιατρών από ασθενείς που είτε πρόκειται να νοσηλευτούν είτε παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα. Στόχος είναι να αποσυμφορηθεί το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης από την μεγάλη προσέλευση των πολιτών που πρέπει να κάνουν το τεστ. Τα δεκάδες κρούσματα που καθημερινά ανακοινώνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και στο Νεύρο και η αύξηση του αριθμού των νοσηλευόμενων στο νοσοκομείο δείχνουν την ανάγκη για τον μαζικό έλεγχο του πληθυσμού. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει, με αποτέλεσμα οι πολίτες να καταφεύγουν στα ιδιωτικά εργαστήρια. Δεν κάνατε τεστ ποτέ, να σας δινόταν η ευκαιρία? Τα κάνα.
Στο νοσοκομείο ελέγχονται για κορονοϊό μεταξύ άλλων όσοι εισέρχονται για νοσηλεία, αλλά και οι εργαζόμενοι, καθώς είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού. Τα δείγματα λαμβάνονται εντός του νοσοκομείου, αλλά και μέσω κινητής μονάδας, η οποία βρίσκεται στα ιατρία του Κέντρου Υγείας του Πρωινίκα στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Εύρος 24, η μονάδα δειγματοληψιών για τον COVID-19 βρίσκεται στο σημείο από τις αρχές Οκτωβρίου και θα παραμείνει για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο. Στόχος είναι να αποσυμφορηθεί το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από τη μεγάλη προσέλευση των πολιτών που πρέπει να κάνουν το τεστ. Αν υπήρχε δωρεάν πρόσβαση στο τεστ, θα το κάνατε? Γιατί να μην το κάνουμε? Βέβαια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Εύρος 24, τα τεστ για τον COVID-19 από την κινητή μονάδα δειγματοληψιών διενεργούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8.30 το πρωί έως τις 9.30 το πρωί. Λαμβάνονται δείγματα ασθενών που προσέρχονται στους γιατρούς με κάποιο σύμπτωμα και κρίνει ο γιατρός ότι πρέπει να κάνουν αυτή την εξέταση με ηλεκτρονική καταγραφή. Επίσης διενεργούνται τεστ προεγχειρητικά. Προχθές το πληροφορήθηκα. Θα κάνατε τεστ δωρεάν αν το παρήχε το κράτος? Ναι, θα έκανα. Έχετε κάνει καθόλου τεστ όλο αυτό το διάστημα? Όχι, όχι, γιατί δεν είχα επαφές επικίνδυνες, να το πω έτσι. Προσέχετε, τι μέτρα τηρείτε εκτός από τον αφορά το μάσκα? Αποφεύγω τις κοινωνικές συναστροφές τις πολλές, κάνω παρέα με γνωστούς ανθρώπους, φοράω τη μάσκα, έχω συνέχεια αντισηπτικό στη τσέπη μου. Και από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να διενεργηθούν δωρεάν τεστ για τον πληθυσμό? Θεωρώ ότι έπρεπε, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πολύ το κόστος. Τα δείγματα που λαμβάνονται από την κινητή μονάδα ελέγχονται στο νοσοκομείο και αμέσως μετά ενημερώνεται ο ασθενής για το αποτέλεσμα της εξέτασής του. Υπό τον φόβο λουκέτου και στο λιανεμπόριο άρχισαν οι ενδιάμεσες εκτόσεις στα καταστήματα της Αλεξανδρούπολης. Θα διαρκέσουν για 15 ημέρες με στόχο την τόνωση της αγοραστικής κίνησης στην Αλεξανδρούπολη, καθώς παρατηρείται πτώση ειδικά μετά την ανακοίνωση των τελευταίων κρουσμάτων κορονοϊού σε σχολικές μονάδες. Στην αγορά τηρούνται αυστηρά μέτρα, μεταξύ των οποίων η χρήση μάσκας. Τα καταστήματα επρόκειτο να λειτουργήσουν την περασμένη Κυριακή στο πλαίσιο των ενδιάμεσων φθινοπορεινών εκπτώσεων. Ωστόσο, οι εξελίξεις ανάγκασαν τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης να αλλάξει τον προγραμματισμό του και τελικά να ανακοινώσει ότι θα παραμείνουν κλειστά. Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν με γενναία ποσοστά κοντά στο 50%. Παρ' όλα αυτά, οι καταναλωτές ήταν συγκρατημένοι από την πρώτη ημέρα. Δεν ανοίξαμε τελικά την Κυριακή, επειδή τελευταία στιγμή μας έστειλε το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι λόγω του COVID τα καταστήματα δεν θα είναι σε όλη την Ελλάδα ανοιχτά την Κυριακή πρώτη του μηνός. Οι εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει μουδιασμένα, θα έλεγα, από τη στιγμή που αύριο κλείνει και η εστίαση. Ευχόμαστε για λιγότερο από ένα μήνα που ανακοινώθηκε, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί και πέρα είμαστε σε μια κατάσταση που όλοι προσπαθούμε να κρατήσουμε τα μέτρα. Όλοι οι καταστηματάρχες, ευτυχώς, από ό,τι έχουμε ακούσει και βλέπουμε, κρατάνε τα μέτρα όσον αφορά για να μην υπάρχει διασπορά, για να μην κλείσουμε και εμείς και τα καταστήματα του λιανεμπορίου. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας, αποστάσεις και περιορισμένος αριθμός πολιτών ανάλογα με τα τετραγωνικά του καταστήματος είναι ορισμένα από τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται στο λιανεμπόριο. Οι καταστηματάρχες τα τηρούν ευλαβικά, φοβούμενοι ότι μετά την εστίαση θα έρθει η σειρά τους εάν δεν αποδώσουν τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση. Τι να πω, είναι μια δύσκολη κατάσταση, ξαναδοκιμαζόμαστε με άλλα δεδομένα αυτή τη φορά. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τα μέτρα όσον αφορά τις αποστάσεις και τις μάσκες παντού, γιατί έρχονται Χριστούγεννα σε λίγο καιρό και καλό θα είναι να κάνουμε όλοι Χριστούγεννα όπως μας αξίζει, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, χωρίς τον ιό, αλλά ευχόμαστε όλα αυτά να γίνουν σίγουρα όταν τα καταστήματα κρατήσουν όλα τα μέτρα και γενικότερα όλος ο κόσμος. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 14 Νοεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να προμηθευτούν τα απαραίτητα είδη. Έχουν ξεκινήσει 30-40%.
και θεωρώ και 50 από ό,τι έχω δει σε κάποια καταστήματα και θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα φτάσουν, πριν δηλαδή λήξουν οι εκτός, μια εβδομάδα πριν θα φτάσουν στο ανώτερο επίπεδο. Σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες κινήθηκαν τα κρούσματα από την πανδημία φτάνοντας στα 1.152. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πρώτη σε κρούσματα ήταν η Δράμα με 59 και αμέσως μετά η Ροδόπη με 42. Στην Ξάνθη και τις γειτονικές αίρες κατεγράφησαν μόνο 8 δίνοντας μία ανάσα στον πληθυσμό των πολύπαθων αυτών περιοχών. Σήμερα ανακοινώθηκαν 1.152 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στην χώρα, εκ των οποίων τα 96 συνδέονται με σειροές και 33 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 42.080, εκ των οποίων το 54,9% αφορά άνδρες. 4.176 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 13.821 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 153 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 ετών. 35 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 90% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα, είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 294 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε ακόμα 7 καταγεγραμμένους θανάτους και 642 θανάτους συνολικά στη χώρα μας. 248 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Αναλυτικότερα, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντοπίστηκαν 59 κρούσματα στην Δράμα, εκ των οποίων τα 2 συνδέονται με γνωστές ηρωές, ενώ 8 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. 42 κρούσματα στην Ροδόπη, εκ των οποίων τα 11 συνδέονται με γνωστές ηρωές. 25 κρούσματα στην Καβάλα, 23 κρούσματα στον Εύρο, εκ των οποίων τα 6 συνδέονται με γνωστές ηρωές, 8 κρούσματα στην Ξάνθη, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή ηρωή και τέλος 8 κρούσματα στις γειτονικές αίρες. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης την Κυριακή έκαναν εισαγωγή 4 ακόμη άτομα, αυξάνοντας τον αριθμό των νοσούντων στους 48 ασθενείς. Συγκεκριμένα οι 4 εισαγωγές ήταν ανδρών από την Καβάλα, ανεβάζοντας τον αριθμό των ασθενών που νόσησαν από κορονοϊό και νοσηλεύονται στους 48. Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 45, 65, 60 και 80 ετών αντίστοιχα. Επίσης, δόθηκε ακόμη ένα εξιτήριο σε έναν 62χρονο από τη Δράμα, ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο στις 25 Οκτωβρίου. Με αυτά τα δεδομένα, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 48 ασθενείς. Από αυτούς, 38 είναι στην COVID-19, 4 στη ΜΕΘ και 6 στη ΜΕΛ. Συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση για την διαχείριση της πανδημίας. Ο Αλέξης Τσίπρας κατακρίνει για άλλη μια φορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη που δεν χρησιμοποίησε ορθά τον χρόνο που τους δόθηκε για να προετοιμάσει το σύστημα υγείας για το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Η χώρα έχασε οριστικά την ευκαιρία, γιατί η κυβέρνηση σπατάλησε συνειδητά το χρόνο που κέρδισε η κοινωνία. Και το ΕΣΥ ήδη βρίσκεται σε τρομακτική πίεση. Μέχρι πρότινος μας καθησύχαζαν ότι έχουμε 1.200 κρεβάτια ΜΕΘ και ότι η ενίσχυση που ζητούσαμε είναι πεταμένα λεφτά. Και σήμερα ξαφνικά μας λένε ότι με 140 συμπολίτες μας διασωληνωμένους έχουμε ήδη πληρότητα πάνω από 75% στην Αττική και στην περιφέρεια κοντά στο 100%. Ήδη στέλνουν ασθενείς σε μακρινά νοσοκομεία. Καμία ευθύνη που δεν έκανε ούτε μία πρόσληψη μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών. Καμία ευθύνη που δεν ενίσχυσε την πρωτοβάθμια φροντίδα. Καμία ευθύνη που αφήνει τους πολίτες να στιβάζονται σαν τις σαρδέλες στα λεωφορεία και στο μετρό. Από την άλλη πλευρά, το γραφείο τύπου του Υπουργείου Υγείας απαντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τα εξής. Όπως ακριβώς έγινε στην διαχείριση του πρώτου κύματος της πανδημίας, έτσι και τώρα το Υπουργείο Υγείας λαμβάνει έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών που προσέρχονται στις δομές υγείας. Η προσωρινή μείωση λειτουργιών των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση της COVID-19 είναι τακτική που ακολουθείται από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Επισημαίνεται δε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν επιστρέψει σε κανονική λειτουργία νοσοκομείων από την άνοιξη. Συγκεκριμένα, η προσωρινή μείωση των προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ως μέτρο αύξηση της ανθεκτικότητας του συστήματος. Η κυβέρνηση έκανε, κάνει και θα κάνει ό,τι χρειάζεται για την προστασία της υγείας των πολιτών και την ενίσχυση του ΕΣΥ. Οι προσλήψεις στο ΕΣΥ έχουν φτάσει στις 7.000 γιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό και υποστηρικτικό προσωπικό. 4.000 νοσηλευτές θα μονιμοποιηθούν. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν διπλασιαστεί από 557 το 2019 σε 974 και συνεχώς προστίθενται νέες κλίνες σε ΜΕΘ. Τα ημερήσια τεστ φτάνουν τα 25.000, 30 φορές περισσότερα από το πρώτο κύμα και έχουν φτάσει συνολικά τα 1,8 εκατομμύρια.
Οι κινητές ομάδες του ΕΟΔΗ έχουν διενεργήσει περισσότερα από 450.000 τεστ. Ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση της πανδημίας και ήδη έχει πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός εξετάσεων, ο οποίος έχει αποφορτήσει την εφημερία των νοσοκομείων. Οι επιπτώσεις της πανδημίας δοκιμάζουν τις αντοχές τόσο των ανθρώπων όσο και των κρατών σε όλο τον πλανήτη. Στον πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ όμως της πολιτικής απομόνωσης και ανυποληψίας κυριαρχεί η μικροπολιτική σκοπιμότητα και ο λαϊγισμός, καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Η δήλωση που έκανε βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά σχετικά με την απόφαση να επικηρυχθούν οι δράστες της επίθεσης στον Πρίτανη της ΑΣΟΕ προκάλεσε αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις. Μετά το σάλο που προκλήθηκε από την δήλωσή της, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτησή της τα έβαλε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί όπως αναφέρει, έθαψαν την ξεκάθαρη δήλωσή της πως καταδικάζει την διαπόμπευση του Πρίτανη της ΑΣΟΕ αλλά και την δήλωση πως εμπιστεύεται την αστυνομία. Σε μια απίστευτη δήλωση προχώρησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Εύρου Αναστασία Γκαρά, κληθήσα να σχολιάσει την απόφαση του να επικηρυχθούν οι δράσεις της επίθεσης που δέχθηκε ο Πρίτανης της ΑΣΟΕ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι με αυτόν τον τρόπο ζητούν οι πολίτες να γίνουν καταδότες, αγνώντας παντελώς το γεγονός ότι με αυτή τη δράση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα διευκολυνθεί το έργο της Ελλάς. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για ακατανόητη και απαράδεκτη απόφαση που μας γυρίζει στην δεκαετία του 50, ενώ πρόσθεσε ότι η έκδοση επικήρυξης είναι νομίζω πρωτόγνωρη και δεν έχουμε ξαναδεί σε τέτοια περιστατικά πράξεις επικήρυξης. Η βουλευτής, με αφορμή την θύελλα αντιδράσεων που ξεσήκωσε η δήλωσή της, ανέρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης το εξής. Τα στρατευμένα ΜΜΕ της λίστας Πέτσα ήταν προφανές ότι θα έθαβαν την ξεκάθαρη και διπλά επαναληφθήσα δήλωσή μου για την καταδίκη της διαπόμπευσης του κυρίου Πρίτανη, πράξη που με κατηγορηματικό τόνο χαρακτήρισα πολλές φορές καταδικαστέα και απαράδεκτη. Έθαψαν επίσης και την δήλωση εμπιστοσύνης μου στα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας για την εξέβρεση των ενόχων. Πάντα και παντού θα παλεύω ενάντια σε κάθε μορφή βίας. Εξακολουθώ να αναρωτιέμαι όμως, ποιος είναι ο λόγος αυτής της επικήρυξης. Μήπως καθαρά επικοινωνιακός, μια πρακτική που δεν συνηθίζεται και παραπέμπει σε άλλες εποχές. Τα συγκεκριμένα ΜΜΕ πάντως φροντίζουν για την ασπίδα προστασίας του κ. Χρυσοχοίδη και των υπουργών του κ. Μητσοτάκη. Στον αντίποδα των δηλώσεων της Αναστασίας Γκαρά βρίσκεται και η υπόθεση του χαμένου Χρήστου Παπά της Χρυσής Αυγής. Από την μία πλευρά βρίσκεται μια ομάδα τραμπούκων και κατά κύριο λόγο εξωπανεπιστημιακών που εξευτελίζουν ένα Πρίτανη προσπαθώντας μέσω φασιστικών μεθόδων να αλλάξουν τη σειρά των πραγμάτων και από την άλλη ένα νεοναζί ο οποίος κρύβεται. Το τραγελαφικό είναι ότι η πρώτη ομάδα επικυρίσεται με το ποσό των 100.000 ευρώ, ενώ ο δεύτερος εδώ και μέρες παραμένει δυσέβρετος. Κανείς δεν αμφισβητεί το ποιόν και τις μεθόδους εκείνων που προσέβαλαν με τέτοιο τρόπο τον Πρίτανη, όπως και κανείς το γεγονός ότι ο Χρήστος Παπάς άνοικε σε εγκληματική οργάνωση. Οπότε η απορία παραμένει. Γιατί δεν επικυρίσσεται και ο Χρήστος Παπάς? Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ και να μείνετε ασφαλείς.